Νέο ξεκίνημα για σένα στον Ολυμπιακό. 7ο σταθμό στην καριέρα σου. Παίζουμε για το νέο ξεκίνημα. Είναι μια ομάδα που θέλει να αποκτήσει πάρα πολλούς τίτλους και ευχόμαστε όλοι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων των προκατόχων μας. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και πάντα όταν παίζεις στον Ολυμπιακό πρέπει να παίρνεις πρωταθλήματα και κύπελλα. Έχετε τρεις παίκτες από τον Φίνικα, δηλαδή μισή εξάδα. Συνεπώς υπάρχει και ένα, έτσι, υπάρχει μια, πώς να το πω, μια καλή χημεία, έτσι, και μια γνωριμία βέβαια. Με τα περισσότερα παιδιά γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Απλά με τους υπόλοιπους, με δύο από τους καινούριους παίκτες έπαιξα και πέρυσι μαζί. Νομίζω ότι η χημεία φτιάχνεται σιγά σιγά σε κάθε ομάδα. Δεν έχει σχέση πώς ήμασταν την προηγούμενη χρονιά μαζί. Απλά σχέση έχει ο κορμός της ομάδας που ενταχθήκαμε να είναι δυνατός. Πώς βλέπεις το νέο πρωτάθλημα? Νομίζω ότι θα είναι εξίσου ανταγωνιστικό με το περσινό και ότι θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Γενικά, ποιες είναι οι ομάδες που βλέπεις ότι θα κοντράρουν τον Ολυμπιακό, ποια είναι η εκτίμησή σου? Νομίζω οποιαδήποτε ομάδα, γιατί όλα αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες ομάδες θα είναι τόσο δυνατές. Προλάβεις να ξεκουραστείς μετά την εθνική ομάδα? Είχα τρεις εβδομάδες, νομίζω ότι κάτι έκανα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ.